να πω για τη θέση της κυβέρνησης πάνω σε αυτό το ζήτημα, διότι ενδεχομένως θα θέλαμε, κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε κιόλας, να υπάρχουν και άλλες τροπολογίες μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο. Σε αυτή την αίθουσα μιλάμε επί της ουσίας και μιλάμε πολιτικά. Δεν ολοκληρώθηκε ο κύκλος της προηγούμενης κυβέρνησης, το γνωρίζουμε πολύ καλά. Έγινε η αποχώρησή της, η πτώση της μέσω της διαδικασίας των συγκεκριμένων άρθρων του συντάγματος, επειδή δεν εξελέγει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και μάλιστα αυτό έγινε τις τελευταίες μέρες του προηγούμενου έτους, με μόλις ψηφιστέντα τον προϋπολογισμό, ο οποίος υποχρεώνει το επόμενο έτος την όποια κυβέρνηση να τον τηρήσει, και με βάση εκκρεμότητες και προθεσμίες οι οποίες έχουν να κάνουν με τις διεθνείς, ακόμα και με διεθνείς συνθήκες, δεσμεύσεις ή υποχρεώσεις της προηγούμενης κυβέρνησης προς εταίρους κτλ. Είναι ουσιαστικό λοιπόν το ζήτημα. Η συζήτηση αυτή δεν μπορεί να είναι τυπολατρική σε ό,τι αφορά το πρώτο νομοσχέδιο, διότι γι' αυτό μιλάμε, το οποίο έρχεται, γιατί βεβαίως οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης και οι δεσμεύσεις της Προέδρου του Σώματος ισχύουν και πρέπει να ισχύσουν απολύτως συν το χρόνο, εφόσον αποκτήσουμε μια κανονικότητα στο νομοθετικό έργο της Βουλής και αντίστοιχα στο παραγόμενο από πλευράς της κυβέρνησης πολιτικό έργο, για το οποίο εγκαλούμαστε. Άκουσα προηγούμενα τον κύριο Κουτσούκο ότι περάσανε 50 μέρες. Εγώ θα έλεγα 78 μέρες δεν έχει νομοθετήσει η Βουλή από τότε που πέσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Με αυτή την έννοια, απολύτως ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν αυτή την περίοδο, που επαναλαμβάνω είναι πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία τελικά έχουν γίνει δεκτό να έρθουν ως τροπολογίες, κατά ανοχή και κατά οικονομία, αλλά κατά απολύτως πολιτικό τρόπο, διότι σε αυτή τη βάση συζητούμε εδώ πέρα μέσα, πιστεύω πως θα πρέπει να γίνουν δεκτά προς συζήτηση και εφόσον συμφωνήσει η πλειοψηφία της Βουλής να νομοθετηθούν κιόλας, έτσι ώστε να αποκτήσουμε μια κανονικότητα στις διαδικασίες. Δεν είναι σωστό όμως, και με συγχωρείτε, με αυτό τελειώνω κυρία Πρόεδρε επειδή μακρηγόρησα, δεν είναι σωστό να εγκαλείτε την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ή και την Πρόεδρο για το τι κάναμε επί 2,5 χρόνια εδώ, όταν ήταν, θυμάστε, απλόχερα καλοκαιρινές περίοδοι, ενώ υπήρχε νομοθετικό έργο στιβαγμένο για να το συζητήσουμε κτλ. Δηλαδή ήταν πολύ συγκεκριμένες οι φάσεις στις οποίες απολύτως δικαίως υπήρχαν ενστάσεις ακόμα και από βουλευτές της τότε πλειοψηφίας. Τώρα είναι μια εντελώς ειδική περίπτωση που καλούμε να τη σεβαστείτε και όλοι από κοινού, στις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει από κοινού, συν το χρόνο ας πούμε να κινηθούμε από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.